Σας καλωσορίζω και εγώ στην πρώτη συνεδρία του 2016. Να ευχηθώ σε όλους τις οικογένειές σας υγεία, ευτυχία, δύναμη για επίτευξη προσωπικών και συλλογικών στόχων. Και κάθε δύναμη στο θεσμικό μας αγώνα να προσπαθήσει να πάνε τα πράγματα καλύτερα τουλάχιστον από την πρώτη γενιά. Φυσικά ότι δεν πήγε καλά μέχρι τώρα. Οι μόνοι που δεν ευθύνονται είναι οι ψηφοφόροι και οι πρόεδροι. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, της μειοψηφίας. Και αναφέρομαι προσωπικά σε εσάς, αξιότιμη κύριε πρόεδρε, με το γεγονός ότι έχω την αίσθηση ότι με τις ενέργειες που κάνετε στις τελευταίες ενεργειάσεις, δείχνετε να υποβαθμίσετε τον ρόλο και την λειτουργία του σώματος. Πρώτον, γιατί όσον αφορά τα θέματα που φέρνετε προς συζήτηση και σήμερα ως θέμα της τεχνικής συνέλευσης του Δημοτικού Συμβουλίου, απέχουν παρασάντας, όπως θα λέγαμε, από οτιδήποτε έχει να κάνει με μια δημοτική δίψη που έχει πρόγραμμα και όραμα για έναν τόπο που θέλει να διοικήσει και να το βοηθήσει να βελτιωθεί η πορεία του στο μέλλον. Κατάπτωση όμως θέλω να αναρωτηθώ και θα ήθελα μια δική σας απάντηση. Γιατί ενώ θέτουμε θέματα εκτός υπηρεσίας διάταξης ως έκτακτα προς άμεση συζήτηση, ναι, μένουμε με καλή προαίρεση, δεχόμαστε μία φορά να τα αναβάλουμε. Εσείς όμως ούτε την πρώτη, ούτε τη δεύτερη, ούτε την τρίτη φορά αυτή τη φορά, όσον αφορά την λειτουργία του δημόσιου νοσοκομείου, τα φέρετε προς συζήτηση και προτιμάτε να βάσετε τα θέματα σε εξωθεσμικά όργανα να συζητηθούν, όπως συγκαλώντας συσκέψεις με γνωστούς συναδέλφους σας κτλ. Ενώ το ανώτατο διαδαγμό, το καθήλυμα και κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο όργανο για να συζητήσει το θέμα αυτό, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο της Λόγιας. Θα ήθελα να παρακαλώ μια ξεκάθαρη εξήγηση. Τον κύριο Βουλιαζίδη τον καλωσορίζω στη συνεδρίαση του σώματος με την μορφή ότι ο κ. Βουλιαζίδης για έκτη συνεχή χρονιά έχει θέση ευθύνης σε αυτό που λέγεται Δήμος Λόγιας και θέλω να το ρωτήσω ευθέως και θέλω να το παρατηρήσω χωρίς περιστροφές και αναπολές και αναστολές να μας απαντήσει. Και όχι να ξεφεύγει με ευθυολογήματα. Πρώτον, όσον αφορά το πολιοδητήριο που μπορεί να ξεκινήσει σε επιδοχή του Κόμπου, αλλά να συνεχίσει να υπάρχει σαν θέμα και σαν στόχο των πολιτών του Δήμου Βέρειας. Και θα ήθελα να πληροφορήσει το Σώμα κ. Βουλιαζίδης αν έχει καταλογιστεί κάποιο ποσό σε βάρος του Δήμου Βέρειας σε σχέση με τα καλώ ή κακώ παρεχθέντα αναφορικά με το πολιοδητήριο. Αναφορικά με ενδιαφέρον ακούσιο, μα κάνει τιμή σε εισαγωγικά πριν λίγου μήνε να κάνουμε μια ειδική συνεδρίαση, α πούμε, κάπω έτσι. Όπου δίστηκε, φωτίστηκε, υποσχέσεις δώσατε, τίποτα δεν έγινε από τότε μέχρι σήμερα. Περιμένω τον κύριο Λαζαρίδη τώρα μετά από πολλούς μήνες να μας ενημερώσει εισαγωγικά. Αυτό που θα ήθελα να ακούσω όμως, κύριε Βουλιαζίδη, είναι η ρητή και ξεκάθαρη άποψή σας για το ποιος ευθύνεται, ουδής ευθύνεται για αυτό που γίνεται σε κέντρο όπως αυτή τη στιγμή. Για την ανάπλαση. Είπαμε ότι θα τελειώσει, θα ξανατελειώσει, δεν τελειώνει. Πόσο κόστησε, κύριε Βουλιαζίδη, αυτή τη διαδικασία και τι προβλέπετε για το πότε θα τελειώσει. Για το πάρκι της Ελιάς που εκλογικά μάλιστα είχατε υποσχεθεί ότι θα είναι έτοιμο λίγο μετά τις εκλογές του 2014. Είμαστε το 2016, πάρκι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμα. Πότε επιτέλους σκοπεύετε να ολοκληρώσετε τη σχετική διαδικασία. Να μην αναφερθώ σε πλατείο ορολογίου που από ό,τι άκουσα από διάφορες φήμες, δεν ξέρω αν είναι αληθινές, παρακαλώ επιβεβαιώστε το ή όχι, και εσείς θεστικά λέτε ότι δεν είναι καλή. Πότε θα πάρετε μέτρα για να λειτουργήσει αυτό το συμβάν της πλατείου ορολογίου. Πότε σκέφτεστε να προχωρήσουμε όσοι είχατε υποσχεθεί παλιότερα και όσοι θα θέλαμε σε σχέση με τη λειτουργία ενός πραγματικού ορολογίου που θα δίνει την αίσθηση της πόλης όπως ήταν παλιά. Αλήθεια, με την αγωγή που είχε κατατεθεί σχετικά με την εκτέλεση του έργου, θα θέλατε να πληροφορήσετε το σώμα, τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Κύριε Βουλιαζίδη, σε σχέση με το κοινοκομείο, ότι υποφέρει ο μέσος πολίτης της Βέρειας από τα δέσποτα, το ξέρω. Θα μπορούσατε παρακαλώ να ενημερώσετε το σώμα το 2015 πόσα χρήματα και χορηγήσει συνολικά δόθηκαν στο κοινοκομείο της Βέρειας. Και για το 2016 τι προβλέπετε να κάνετε. Μου κάνει μια κοινή εντύπωση, κύριε Πρόεδρε, κύριε Βουλιαζίδη, το γεγονός ότι ο Δήμος μας μπορεί να ξοδεύει 10.000 ευρώ για μελέτες, για παράδειγμα για την ατυχή απόφαση για μονοδρόμηση των οδών Μητροπόλης και Κεντρισσέου, ή για την όμοι γέννητο τσιμεντοποίηση του τυποτάμου, ενώ κατά την ταπεινή μου άποψη δείχνει το πόσο κοινωνικά στην πραγματικότητα κοινωνικά ανάλγητη είναι, όταν δεν ανταποκρίνεται στα δίκαια αιτήματα, για παράδειγμα των καθαριστριών των σχολείων, των ιδιοκτητών των κηλικίων και σε πολλά θέματα ενδεικτικά, ας πούμε, και για τους εκπαιδευτικούς στο Δημοτικό Οδείο. Θεωρώ λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κύριε Βουλιαζίδη, ότι με τη στάση σας μας αναγκάζετε όσους θεωρούμε ότι πρέπει να δώσουμε το είναι μας για να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση στο Δήμο Βέρειας, να καταγγείλουμε δημοσίως στους πολίτες της Βέρειας, στους δημοκρατικούς πολίτες της Βέρειας, την πρακτική σας με την οποία υποβαθμίσατε τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ δεν προσωπικά, μόλις ακούσω τους υπόλοιπους συναντώντες αντιπολίτευσης, θα αποχωρήσω προς ένδειξη διαμαρτυρίας για άλλη μια φορά από τη συνεδρίαση του σώματος. Θα περιμένω αυτές τις απαντήσεις σας να τις ακούσω και να τις διαβάσω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ευχαριστώ.